μεταστρέφουν τη θάλασσα ανισχυράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, λέγει ο έκτος στίχος του 65ου ψαλμού, και αναφέρεται εις τα θαυμαστά έργα που έκανε ο Θεός εις τους Ισραηλίτες. Τούτο το θαύμα έγινε στην Ερυθρά θάλασσα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, το ότι δηλαδή έγινε η θάλασσα ξηρά, όταν διαρρέθηκε στα δύο μέρη και εξηράνθη ο βυθός αυτής, και έτσι διαπέρασε χωρίς να βραχεί ο λαός του Ισραήλ, όπως μας τα διηγείται το βιβλίο της Εξόδου. Και αντί να πει σε χρόνο αόριστο «ο μεταστρέψας», είπεν σε χρόνο ενεστώτα «ο μεταστρέφων». Ο δε Άγιος Ευσέβιος λέγει ότι κατά την ιστορία μια φορά έγινε αυτό, αλλά κατά την διάνοια πάντοτε συμβαίνει. Ο Θεός δηλαδή τις ψυχές που είναι ταραγμένες από τα αλμυρά κύματα του βίου και επίσης από τον άνεμο της παντός είδους διδασκαλίας που κυκλοφορεί στον κόσμο, μετέστρεψε αυτές τις ψυχές στην αρετή και στη γνώση και ηρέμησαν, γιατί τα πάθη μας κυματούμενα ο Θεός τα μετέβαλε, έβαλε πυρ στη γη και με τον λόγο του εξήρανε πάσα υγρότητα, ώστε να βαδίζουμε με ευκολία την οδό της αρετής. Επομένως και αλληγορικά μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος που μεταστρέφει τη θάλασσα των παθών σε ξηρά και ηρεμεί την τρικυμισμένη θάλασσα του νοός μας. Εν ποταμό διελεύσονται ποδοί. Αυτό είναι ένα δεύτερο θαύμα. Πέρασαν δηλαδή και το ποτάμι με τα πόδια τους. Έγινε όταν ο Ισραηλιτικός λαός διέβη τον Ιορδάνη μαζί με επικεφαλή στην Κυβωτό της Διαθήκης και έπειτα όλος ο λαός, διότι άνοιξε ο ποταμός και έγινε ξηρά. Και εδώ πάλι έχουμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αντιχρονισμό. Αντί να πει δηλαδή «διήλθαν οι πρόγονοί μας», είπε «διελεύσονται, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί». Ποδοί δε θέλει να πει ότι πεζός και με τα ίδια τους τα πόδια περιπάτησαν τον Ιορδάνη ποταμό, ως αν να ήταν ξηρά γη. Και ενθυμίζει εδώ ο Δαβίδ τον Θεόν, ενθυμίζει στον λαό τα θαύματα του Θεού που έκαμε όταν γύριζαν οι Εβραίοι στη γη της Επαγγελίας από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Και κάτι ανάλογο συνέβη και τότε που έγραψε τον ψαλμό ο Δαβίδ, τότε που γύριζαν οι Εβραίοι πάλι από τη σκλαβιά της Βαβυλώνος στην ίδια τη γη της Επαγγελίας, όπως και οι προγονείς τους. Και όπως τότε διευκόλυνε τους προγόνους τους εις την πορεία τους, έτσι και τώρα διευκολύνει τους απογόνους εκείνους εις την επιστροφή τους. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, εκεί δηλαδή στους τόπους των θαυμαστών αυτών διαβάσεων, θα αισθανθούμε κι εμείς αγαλίαση για τον Θεό. Εκεί εις τον τόπο της Ιερουσαλήμ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στον οποίο πηγαίνουμε, ο λαός του Ισραήλ, εκεί θα χαρούμε πνευματικώς μέσα εις την παρουσία του Θεού. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Εκεί που δεσπόζει με την ακατανίκητη δύναμή του, χθες και σήμερα και εις τους αιώνες, ο Θεός. Ο Θεός πράγματι κυριαρχεί και στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα, με το γεγονός ότι έχει ατελέσθητο βασιλεία, η οποία εκτείνεται εις τους αιώνες.
οι δε Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος ερμηνεύουν και λέγουν «Εκεί εννοεί μαζί με τον Χριστό, όπου θα βασιλεύσουμε, όταν πλέον θα έρθει ο νέος αιώνας, η Βασιλεία του Θεού, και θα εφρανθούμε εκεί με Αυτόν και ζώντας μαζί με Αυτόν. Γιατί εκεί πλέον θα εξαλειφθεί κάθε δάκρυο, εκεί θα εκλείψει κάθε λύπη». Και ο Θεοδόρητος λέγει ότι εκεί θα εφρανθούμε, δηλαδή παρά τον Ιορδάνη, όπως και οι λαοί που ήρθαν από την ειδωλολατρία εφράνθηκαν παρά την Θεία Κολυμβήθρα, διότι τότε ο Ιορδάνης χωρίστηκε για χάρη του λαού. Και τώρα ο Ιορδάνης που υποδέχεται τον ποιητή των παντός και δημιουργό όλων μας, ετοιμάζει για μας τη σωτηρία μας και την ευφροσύνη μας. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπωση. Η οφθαλμή, λέγει, του Θεού επιβλέπουν στα έθνη, γιατί πρόκειται να τα λάβει κληρονομία και να τα οικειοποιηθεί διαμέσου της πίστεως. Κατάλαβε λοιπόν ο Ιουδαίε ότι ο Θεός μετάθεσε από εσένα την επισκοπή του και τη γύρισε στα έθνη, διότι ακριβώς οι Ιουδαίοι εσταύρωσαν τον Κύριο της δόξης, δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, οπότε έχασαν τη χάρη την οποία πλέον τώρα την πήραν τα έθνη τα οποία επίστευσαν εις τον Χριστόν. Και ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι η οφθαλμή του Θεού είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστασαν εν εαυτής. Οι παραπικραίνοντες είναι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι επειδή εγώγγιζαν πάντοτε, πικραίνονταν και αντέλεγαν εις τον Θεόν, γι' αυτό και ονομάζονται παραπικραίνοντες. Αυτοί λοιπόν, λέγει, ας μην επέρονται, ας μην υπερηφανεύονται, μη υψούστασαν εν εαυτής. Ας μην υψώνουν τον εαυτό τους, λέγοντας πως τάχα αυτοί μονάχα γνωρίζονται και αγαπώνται από τον Θεό, γιατί αυτοί παρεπίκραναν τον Θεό και τελικά έχασαν τη χάρη. Και ο προφήτης Εζεκίηλ, οίκον παραπικραίνοντα, ονομάσε τους Εβραίους και λέγει «Μη πτωηθείς από προσώπου αυτών, διότι είπος παραπικραίνουν εστίν». Λέγονται δε και κατά άλλον τρόπο παραπικραίνοντες οι Εβραίοι, επειδή και έδωκαν εις το βρώμα του Δεσπότου Χριστού πικράν χωλήν, με μειγμένην με Σμύρνα πικρά, και τη δίψα του την επότισαν με όξους. Και ενιγματώδη και σκοτεινά είναι τα λόγια των προφητών, και εσύ ο αναγνώστα παραπικραίνοντας να εννοείς ακόμη και τα βάρβαρα έθνη και τους δαίμονες, έχοντας έφορον και προνοητή σου τον Θεόν. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Εσείς, λέγει, τα έθνη στα οποία επέβλεψε ο Θεός, δοξολογείτε τον Θεόν και ακουστήν ποιήσατε, δηλαδή υψώσατε τη φωνή της δοξολογίας του Θεού με δύναμη μεγάλη, για να ακούσουν αυτοί και οι μεταγενέστεροι από εσάς. Ας δοξάζουμε και εμείς τον Θεόν, ο οποίος λέγει στη συνέχεια ότι του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλον τους πόντας μου. Ο Θεός είναι Αυτός ο οποίος ζωοποιεί την ψυχή μου και δεν επιτρέπει να σελευθούν οι πόδες μου. Αυτός μας ελευθερώνει από τους κινδύνους. Γι' αυτό και εδώ ο Δαβίδ λέγει ότι επειδή σκλαβιά ομοιάζει με τον θάνατο, γι' αυτό και εδώ ονομάζει ο Δαβίδ ζωή την ελευθερία. Εχάρισε λοιπόν με την επιστροφή των Εβραίων από την αιχμαλωσία ο Θεός ζωή, δηλαδή ελευθερία στο λαό του. Ο Θεός επίησε την ψυχή μου
ελεύθερη, την ελευθέρωσε και δεν παραχώρησε να δώσω την πολιτεία μου σε άλλο. Δεν σαλεύθηκε η ζωή μου, δεν σαλεύθηκα και εγώ και δεν έχασα την ευσέβεια. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Αυτός ο λόγος λέγεται από μέρους των φιλαρέτων και δικαίων Εβραίων, παραδείγματος χάρη του Δανιήλ, των τριών παιδών και άλλων ομοίων, και αριθμεί τα διάφορα είδη της παιδαγωγίας με τα οποία δοκιμάστηκαν στην εξορία οι Εβραίοι. Εδοκίμασας, λέγει ημάς, Κύριε, με τους πειρασμούς. Μας έδωσες δοκιμασίες για να γνωρίσεις αν έχουμε προς εσένα πίστη και υπομονή. Επίρρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον και μας επίρρωσες όπως καίγεται μέσα στη φωτιά και καθαρίζεται ο άργυρος. Αυτός ο λόγος λέγεται για την επταπλάσια κάμινο στην οποία ευάλθηκαν, ρίφθησαν οι τρεις παιδες και ευρέθησαν σόι και αυλαβής. Και μπορεί να νοήσουμε ως πυρ και την φλόγα των θλίψεων, η οποία καθαρίζει αυτούς που θλίβονται ως αν το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επέτρεψες να πέσουμε στην παγίδα που μας είχαν στήσει οι εχθροί μας για να μας υποδουλώσουν και επίσης έθεσας φορτίον επί των νότων ημών. Αυτός ο λόγος λέγεται δια των λάκων των λεόντων, εις τον οποίον έριψαν τον Δανιήλ, σύμφωνα με τον Θεοδόρητο, και μπορεί να θεωρηθεί παγίδα και κάθε στενοχώρια και κακοπάθεια στην οποία πέφτουμε οι άνθρωποι. Και θλίψεις επί των νότων ονομάζει τις μάστιγες και τους δαρμούς, τους οποίους υπέμειναν οι Εβραίοι αφού ήσαν σκλάβοι από τους Βαβυλωνίους, ή ακόμα θλίψεις επί των νότων ονομάζει τα βάρη των πειρασμών και νότο όλο το σώμα από μέρους του όλων. Επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Λέγει ο Δαβίδ ότι υπέταξες εμάς κάτω από τους εχθρούς μας και μας έδωκες να πατούμεθα από αυτούς. Και μεταφορικός και εξομοιότητος είναι ο λόγος αυτός, καθότι οι παλαιοί βασιλείς είχαν συνήθεια όταν ενικούσαν, επατούσαν επάνω στις κεφαλές των νικηθέντων εχθρών τους, θριαβεύοντες με τούτο και παρησιάζοντες τη νίκη που έκαμαν. Διήλθομαι διαπυρός και είδα τους και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Περάσαμε μέσα από φωτιά και νερό και μας έβγαλες τελικά στην αναψυχή, στην ανακούφιση, τη λύτρωση από τις δυσκολίες. Φωτιά και νερό να νοήσεις τις θλίψεις και τις συμφορές, διότι οι θλίψεις καίνε σαν φωτιά την ψυχή και ακόμα πνίγουν και καταποντίσουν την ψυχή ως σαν το νερό. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την πίστη των Θεών, ξεπερνά όλα αυτά και τον βγάζει ο Θεός εις αναψυχήν. Είναι βέβαια άξιο απορίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πως οι Εβραίοι ονομάζουν και λέγουν ότι ο Θεός είναι ο αίτιος των συμφορών τους. Μάλιστα στην περίπτωση όπου οι Βαβυλώνοι επροξένησαν τις συμφορές εις αυτούς. Επίρρωσας γάρι μας, λέγουν, και εισήγαγες στην παγίδα και όλα τα υπόλοιπα. Και η λύση της απορίας είναι αυτή, ότι οι Εβραίοι έλεγαν ότι ο Θεός είναι αίτιος των συμφορών που έπασχαν, επειδή ο Θεός, όχι κατά το προηγούμενο το θέλημα, αλλά κατά το επόμενο, δηλαδή όχι κατά ευδοκίαν, αλλά κατά παραχώρηση, άφησε να τους συμβούν αυτές οι θλίψεις και η αιχμαλωσία από τους Βαβυλωνίους εξαιτίας των αμαρτιών τους. Γι' αυτό και ονομάζουν ότι ο Θεός ήταν αίτιος των θλίψεών τους, αλλά ο πραγματικό αίτιο βεβαίως ήταν οι αμαρτίες τους. Και ο Θεός παραχωρεί να παιδαγωγούμεθα όταν αμαρτάνουμε, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μετάνοια. Και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν.
αφού λέγει «Κύριε μας υπαιδαγώγησες με τη σκλαβιά για τις αμαρτίες μας, πάλι μας ελέησες και μας έβαλες σε ανάπαυση και ελευθερία». Έτσι λοιπόν και εμείς ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο και ας φροντίζουμε να μην αμαρτάνουμε, ώστε να μην πέφτουμε σε ποικίλες θλίψεις και δοκιμασίες και πειρασμούς και αιχμαλωσίες και σκλαβιές όπως οι Εβραίοι και όπως όλοι αυτοί που αμαρτάνουν σύμφωνα με τους πνευματικούς νόμους. Ας έχουμε την πίστη και την ελπίδα μας εις τον Κύριο και ακόμα όταν έχουμε θλίψεις, γιατί ο Θεός παραχωρεί και θλίψεις για μια τελειοποίηση και περαιτέρω κάθαρσή μας, και τότε να έχουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας αυτόν, και οπωσδήποτε θα μας εκβάλλει εις αναψυχήν, θα μας χαρίσει την ανακούφιση από τις θλίψεις και την αιώνια δόξα και βασιλεία του. Αμήν. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αεί και σώνας τον αιώνα.